31 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. Τα κρούσματα συνολικά ανέρχονται στα 418. Επεσήμανε ωστόσο ότι η εκτίμηση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής που εφαρμόζει στατιστικά μαθηματικά μοντέλα εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2 με 3.000. 13 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι ενώ τα απροσδιορίστης προέλευσης κρούσματα είναι 64. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, 2 κρούσματα κορονοϊού εντοπίζονται στην Θράκη, εκ των οποίων το ένα νοσηλεύεται. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Θα μιλήσω αναλυτικά λιγάκι για το τι σημαίνει αυτό το νούμερο παρακάτω. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων νέων σήμερα που έχουμε καταγράψει και έχουμε επιβεβαιώσει ανέρχεται σε 418. 64 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. 79 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 13 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε σε όλους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι κοντά στα 70 έτη. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 6.000 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 14 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι συμβουλές μας προς το γενικό πληθυσμό δεν αλλάζουν. Έλεγχος για ασθενείς που έχουν ήπια συμπτωματολογία και δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου δεν συστήνεται. Επιπλέον, αρνητικός έλεγχος δεν αποκλείει την πιθανότητα να είναι κανείς στην περίοδο επώασης του ιού. Όλοι κινδυνεύουμε από το νέο ιό, αλλά άλλος ο κίνδυνος για τις μικρές ηλικίες, σχεδόν μηδέν, και ιδιαίτερα αυξημένος για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας άνω της ηλικίας των 70, των 80 περισσότερο και των 90 ακόμα περισσότερο. Νέα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως είπε, από αύριο απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις 10 και πέρα ατόμων με κύρωση διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ αναπρόσωπο και αναπερίπτωση. Επίσης αποθαρρύνονται αυστηρά οι ψυχαγωγικές συναθρήσεις σε δημόσιους χώρους με τη συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής αυστηρά. Από αύριο απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων με κύρωση διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ αναπρόσωπο και περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχών άλλων ευθυνών, ιδίως ποινικών. Αποθαρρύνονται αυστηρά οι ψυχαγωγικές συναθρήσεις σε κλειστό χώρο με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και αποστάσεων μεταξύ των προσώπων. Επαναλαμβάνουμε την αυστηρή σύσταση. Οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στην κατοικία τους ώστε να αποφύγουν στο μέγιστο βαθμό τις επαφές με άτομα εκτός του στενού οικογενειακού τους κύκλου. Η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση ζωτικών και μόνο αναγκών. Αποδεκτές εξαιρέσεις υπάρχουν αποκλειστικά για την μετάβαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών τροφίμων όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, μετάβαση στο ταχυδρομείο για την απολύτως αναγκαία λιλογραφία, μετάβαση στην τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας απαρέγκλιτα την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου και την κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Τρίτον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέσω τηλεργασίας. Όπου από τη φύση της επιχείρησης δεν είναι δυνατή τηλεργασία, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό εκ περιτροπής, τηρώντας αυστηρά την αναγκαία απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνουμε στις εταιρείες τηλεφωνικής ενημέρωσης, call centers, για την αναδύο μέτρα λειτουργία των θέσεων εργασίας. Επίσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι κάθε Υπουργείο έχει εκπονήσει κατόπιν οδηγιών
το δικό του σχέδιο έκτακτης κατάστασης, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, ενισχύουμε το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι με πρόσθετες δυνάμεις. Εντάσσονται σε αυτό οι εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών, τα οποία δεν λειτουργούν.